Στέλιο, καλώς ήρθες. 3 χρόνια μετά, πίσω σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Τι περίμενες αυτήν την επιστροφή? Θα σας πω την αλήθεια, την περίμενα νωρίτερα. Θεωρούσα ότι πέρσι ήταν ο κατάλληλος χρόνος για να γυρίσω. Αλλά καλή αργά παρά ποτέ. Νομίζω ότι φέτος θα είναι ακόμα καλύτερα και για μένα, αλλά και για την ομάδα επιστροφή μου. Και θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω όσο μπορώ. Τι θεωρείς ότι έχει αλλάξει στον ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα της απουσίας σου, αυτά τα 3 χρόνια? Σίγουρα έχει έρθει ο καινούργιος πρόεδρος. Έχει έρθει ένας καινούργιος τεχνικός διευθυντής, καινούργιος προπονητής. Δηλαδή, τα 3 μεγάλα κεφάλια τα οποία διοικούν μια ομάδα, νομίζω ότι έχουν αλλάξει. Άρα, έχει αλλάξει και όλος ο τρόπος σκέψης της ομάδας. Νομίζω είναι σημαντικό το να καταλάβουμε όλοι μας ότι θέλουν για να μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Αντίστοιχα, ο Στέλιος Μαλεζάς, αυτό το διάστημα, πόσο έχει διαφοροποιηθεί ως ποδοσφαιριστής? Το γεγονός ότι έχω αγωνιστεί σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι η Bundesliga, όπου είναι ένα πρωτάθλημα μεγάλων απαιτήσεων, αλλά και η εμπειρία μου στο Πανετολικό, θεωρώ ότι με έχει κάνει ακόμα καλύτερο σε σχέση με το όταν έφυγα. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μία σειρά δύσκολων αγώνων, πρώτα για την Ευρώπη, κόντρα στην Brøndby και στη συνέχεια στην έναρξη της Super League. Είσαι έτοιμος να βοηθήσεις άμεσα την ομάδα? Νομίζω ότι θα χρειαστώ ένα μικρό χρονικό διάστημα 2-3 ημερών για να καταλάβω τον τρόπο παιχνιδιού και τον τρόπο σκέψης του προπονητή. Και από εκεί και πέρα θα είμαι στη διάθεση του προπονητή για την επιλογή της δεκάδας. Οι προσωπικές σου φιλοδοξίες σε αυτό το comeback ποιες είναι? Οι προσωπικές μου φιλοδοξίες είναι το να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο την ομάδα. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσω και τον εαυτό μου όσο περισσότερο γίνεται. Νομίζω ότι όταν η ομάδα θα επιτύχει τους στόχους της και εγώ είμαι μέλος αυτής της ομάδας, τότε και εγώ θα είμαι ακόμα καλύτερα.